Και βάζει, ξεκινήσαμε σήμερα πρώτη μέρα διαχείριση του πάρκινγκ από την κυρία Τσουφίδη. Οι πρώτες ώρες πώς είναι τα πράγματα? Ο κόσμος είναι πολύ θετικός μέχρι στιγμής. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον εμείς. Δεν είχαμε ούτε προβλήματα ούτε τίποτα. Απλά είναι η πρώτη μέρα, έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά και θα δούμε πώς θα πάει. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Το μηχάνημα πληρωμής κάνει αναβάθμιση, είναι ακόμα έτοιμο το αυτόματο? Είναι έτοιμο, απλά είναι η πρώτη μέρα. Πάντα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να καλυφθούν. Είναι κάτι λεπτομεριούλες. Να ρωτήσω, θα υπάρχει μηνιαία κάρτα, θα υπάρχει μηνιαία κάρτα? Ό,τι ίσχυε θα ισχύει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε στον μνημοκατάλογο, όπως και οι μηνιαίοι θα υπάρχουν και τα αμαία, τα πάντα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο δουλειάς του πάρκινγκ. Βλέπετε να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, γιατί διαπιστώνω ότι το πάρκινγκ έχει μια είσοδο και μια έξοδο, όπως ήταν πάντα. Αυτό ήταν πάντα. Δεν έχει γίνει τώρα, ήταν πάντα αυτό. Κύριε Ιβάζη, δεν ισχύει, να το πούμε στον κόσμο, και η κάρτα ελεγχόμενη στάθμευση. Δεν ισχύει παλιά. Θα εκδοθούν καινούργιες από εμάς από εδώ πέρα. Με αυτές τις κάρτες τις δικές μας θα μπορεί να μπαινοβγαίνει στο πάρκινγκ ακριβώς ό,τι έκανε παλιά. Με τη διαφορά ότι θα χρησιμοποιεί πλέον την καινούργια κάρτα. Μέχρι τώρα όλος ο κόσμος είχε μία κάρτα για όλα. Μέχρι τώρα. Τώρα πλέον θα έχει την κάρτα την οποία θα χρησιμοποιήσει στα πάρκινγκ για να μπορεί να μπει και θα υπάρχει και μια επιπλέον κάρτα την οποία θα χρησιμοποιεί για την έξω στάθμευσή του. Στους δρόμους της Καλαμάτας. Από εμάς θα δοθούν αυτά. Μαζί με τις κάρτες, μαζί με την κάρτα τη δικιά μας, θα παραλάβουν και την καινούργια κάρτα χάρτινη η οποία θα είναι, όπως ήταν μέχρι τώρα. Οι παλιές κάρτες δεν θα ισχύουν πλέον. Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο δημοκατάλογο, ούτε σε τίποτα άλλο. Και ένα ακόμα καινούργιο είναι ότι θα μπορεί και μετά τις 9 να μένει και μετά τις 9 το βράδυ. Ναι, δεν θα έχουμε το πρόβλημα της προπληρωμής, ώστε να τυραννιέται ο κόσμος να πρέπει να επιστρέψει για να μπορέσει να πληρώσει γρήγορα. Δεν θα υπάρχουν τα πρόστιμα πλέον της Δημοτικής Αστυνομίας, γιατί δεν θα υπάρχει λόγος, εφόσον θα υπάρχει το μηχάνημα για να μπορεί να πληρώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας. Και πιστεύω ότι θα γίνει πολύ πιο εύκολο για όλους και πιο ευχάριστο, πιστεύω. Να αφήσετε να λειτουργήσει μια-δυο μέρες, να δούμε. Δεν έχω ενημερωθεί, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Έτσι κι αλλιώς είτε το εκμεταλλεύεται ο Δήμος είτε κάποιος ιδιώτης, για τους πελάτες εντός εισαγωγικών το ίδιο αποτέλεσμα είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Ποιος παίρνει τα χρήματα δεν αφορά τους δημότες. Θα έπρεπε να είναι δημοτικό και δωρεάν, γιατί έχει πληρωθεί πολλές φορές το πάρκινγκ.